Λουκέτο έβαλε ένα στα τρία περίπτερα στη Μαγνησία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η μείωση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με τις αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις οδήγησε τους επαγγελματίες στην έξοδο από τον κλάδο. Η Ένωση Επαγγελματιών Καπνοπολών Περιπτερούχων Μαγνησίας προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, τότε μοιραία τα περίπτερα θα οδηγηθούν σε αφανισμό. Περίπτερα θα ψάχνει ο κόσμος να τα βρει. Έχουν χαθεί από την μέρα της κρίσης εδώ και 7 χρόνια από το 2010 που μπήκε το μνημόνιο. Όλα τα περίπτερα, τα περισσότερα έχουν κλείσει, δεν μπορούν να αντέξουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά, δεν άλλαξε κάτι το Υπουργείο. Ο κόσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει πουλώντας με μικρά ποσοστά, οπότε αναγκάζεται και τα κλείνει ή και κλείνουν, φεύγουν μόνοι τους για να κάνουν ένα άλλο επάγγελμα που να έχει κέρδος πλέον. Οπότε τα περισσότερα ανοίγουν μαγαζάκια που μπορούν να βάλουν πολλά είδη μέσα που θα έχουν κέρδη και θα μπορούν να ζήσουν και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι είμαστε σε μια τουριστική περιοχή, η κίνηση έχει αυξηθεί? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα εμείς ο Βόλος αδειάζει από 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου και 20. Επειδή η πόλη αδειάζει, οι πόλεις αδειάζουν, συνήθως και τριήμερα. Ο κόσμος προτιμάει τις παραλιακές περιοχές, οπότε εκεί υπάρχει πιο μεγάλη κίνηση, τα τουριστικά μέρη δουλεύουν καλύτερα. Σε λίγες μέρες τελειώνει το καλοκαίρι, οπότε η επιστροφή θα είναι πάλι, θα έρθει ο κόσμος πάλι πίσω. Τι περιμένετε εν ώψη του χειμώνα? Εν ώψη του χειμώνα περιμένω δύσκολο χειμώνα, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όσον αφορά τους επαγγελματίες. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν πλέον οι επαγγελματίες. Έχουν μπει και τα ΠΟΣ στα είδη περιπτέρου. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα. Έχουμε ένα διέξοδο μπροστά μας να λειτουργήσουμε ως επιχειρήσεις, γιατί με τα ΠΟΣ μας ζητάνε μεγάλες προμήθειες οι τράπεζες, πάρα πολύ μεγάλες, μέχρι 1-1,5%. Οπότε τα κέρδη μας γνωρίζετε ότι είναι πολύ χαμηλά, μέχρι 2%. Ήδη οι κάρτες κατεβάσανε στο 1,5%. Οπότε κάνουμε ανταλλαγή χρημάτων, δεν κερδίζουμε. Είμαστε φόρο εισπράκτορες, όπως ήμασταν και πριν, και χειρότερα, γιατί τα επενδύουμε και από την τσέπη μας τώρα και τα τσιγάρα και τις κάρτες πλέον. Έχουμε κάνει πολλά υπομνήματα και ζητάμε να απαλλαγούμε τελείως από το καπνικό, από τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, γιατί δεν έχουμε κέρδος κανένα. Όλα τα εμπορικά μαγαζιά σε όλα τα είδη έχουν κέρδη και με τα ΠΟΣ που τα έχουν χρόνια. Υπάρχει πληροφόρηση ότι ενδέχεται κάτι να αλλάξει σε όλα αυτά, στη φορολογία? Έχουμε κάνει ενέργειες πολλές, έχουμε έρθει με τον κύριο Πιτσιλή, με το Υπουργείο Εμπορίου, με τις κάρτες, με την κυρία Παπανάσιου με τα τσιγάρα. Περιμένουμε μια συνάντηση ακόμα με την κυρία Παπανάσιου να δούμε τι θα γίνει, δεν μας έχει δεχτεί ακόμη. Γνωρίζει το θέμα, γνωρίζει τι υπάρχει, τι γίνεται στην αγορά, τα γνωρίζουν όλα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν απαντήσει. Είμαστε σε επαγρύπνηση με όλα τα σωματεία από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Του κυνηγάμε το θέμα, δεν το αφήνουμε, γιατί είναι επιβίωση. Γιατί θα κλείσουν, τα υπόλοιπα περίπτερα θα κλείσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουν με κέρδη 1 και 1,5% και τα υπόλοιπα να τα παίρνει η τράπεζα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κιόσκι.